Πολλοί λόγοι βέβαια έχει ξεκινήσει, έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με τα εμβόλια ενάντια στον κορονοϊό. Σε πλήρη εξέλιξη οι κλινικές μελέτες στα συγκεκριμένα εμβόλια. Έχει διακοπεί και σε δύο περιπτώσεις η τρίτη φάση των κλινικών μελετών. Ωστόσο, υπάρχει και ένας Έλληνας, ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος έκανε το ρωσικό εμβόλιο. Είναι ο κύριος Βαλέριος Ασλανίδης και θα μας μιλήσει στο Κρήτη σήμερα. Κύριε Ασλανίδη, τι κάνετε? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Πού σας πετυχαίνουμε? Δεν σας κατάλαβα. Σε ποια περιοχή είστε αυτή τη στιγμή? Εγώ τώρα είμαι στην παραλία τη Μαύρη Θάλασσα, στο Κουμπάνι. Μάλιστα. Δίπλα στο περίπου 60 χιλιόμετρα από το μεγαλύτερο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας Ναυροσής. Λοιπόν, είσαι ο πρώτος Έλληνας λοιπόν που έκανε το ρωσικό εμβόλιο, το οποίο βρίσκεται σε φάση δοκιμών βέβαια. Έχετε κάνει την πρώτη δόση, διορθώστε με, μένει και η επαναληπτική δόση. Και θέλω να μου πείτε λίγο πώς αποφασίσατε να μπείτε σε αυτό το κλαμπ των εθελοντών για το ρωσικό εμβόλιο. Σας παρότρινε κάποιος? Κοιτάξτε, εγώ ποτέ ήμουν νέος, ήμουν πρωταθλητής της Σοβιετικής Ένωσης στην πάλη και ο φίλος μου με πήρε τηλέφωνο και είπε ότι για τους παλιστές στη Φεδεράτσια της Ρωσίας δώσανε 10 εμβόλια. Αν θέλεις, εγώ λέω, ναι, θέλω, λέω. Και έτσι πήγα στη Μόσχα. Εκεί μου κάνανε έλεγχο, κοίταξανε, είμαι άρρωστος, δεν είμαι άρρωστος, πήρανε το γέμα μου, έψαχνανε αντισώματα, μετά κοίταξανε όλοι μέσα τα όργανα, τα δικά μου και οπότε τα κοίταξε ο γιατρός, είπε είστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μπορείτε να το κάνετε. Δεν φοβηθήκατε ωστόσο, δεν μπήκατε στη διαδικασία να σκεφτείτε λίγο παραπάνω από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα εμβόλιο το οποίο βρίσκεται στη φάση των δοκιμών, δεν έχει δοκιμαστεί σε πολλούς ανθρώπους. Οπότε, κοιτάξτε, 12.000 το έκαναν και δεν έπαθανε τίποτα ακόμα. Εντάξει, ένα πληθυσμό πολλών εκατομμυρίων βέβαια θα προσθέσω εγώ. Ωστόσο, εντάξει, ήσασταν ατρόμητος και μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιες παρενέργειες έχουν παρουσιαστεί? Όχι, όχι. Μια χαρά είμαι δόξα τω Θεώ. Όπως ήμουνα, έτσι είμαι. Γιατί ούτε είχα περιττό, ούτε πόνο στο χέρι μου, τίποτα. Για πείτε μου λίγο τη διαδικασία. Πήγατε σε κάποιο νοσοκομείο, σας έκανα το εμβόλιο, παραμείνατε εκεί, ναι, για κάποιο χρονικό διάστημα? Στο νοσοκομείο πήγαμε, στη Μόσχα είναι καινούριο νοσοκομείο εκεί, ναι, που κάνουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα στη Ρωσία το εμβόλιο κάνουν οι υπουργοί, οι υπουργοί, οι κρατικοί άνθρωποι, οι γιατροί που δουλεύουν με τους άρρωστους, αυτοί που πρέπει να λειτουργεί το κράτος για να μην έχουν προβλήματα. Εκεί ήμουνα κι εγώ. Είναι σούπερ. Media Premium Class, εκεί μας εξυπηρετήσανε και μου έκαναν αυτό το πρώτο εμβόλιο. Υπάρχει δύο δόσεις. Αυτό τώρα με τα δύο εβδομάδες θα πάω στη Μόσχα και θα παίρνει το αίμα μου για να δούνε τι έγινε τελικά, τι αντισώματα έφερα. Και αν είναι όλα καλά, πάλι με τα 7 μέρες θα φτάμε και το δεύτερο. Γιατί έλεγα και πριν ότι το πρώτο εμβόλιο ασφαλίζει από 3 μέχρι 6 μήνες και το δεύτερο εμβόλιο 2 χρόνια και παραπάνω. Σας έδωσαν οι γιατροί κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες? Παραμείνατε? Όχι. Τίποτα απολύτως? Όχι, δεν είπανε, μπορείτε να ζείτε όπως ζείτε, μην νομίζετε τίποτα, εντάξει. Αν κάτι έχετε μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Έτσι όπως τρεις μέρες μην πίνετε κρασί, βότκα, ούτε τίποτα. Το τηρήσατε αυτό, ήπιατε τίποτα? Εγώ την τρίτη μέρα ήπια ένα μπουκάλι κρασί, σαρδανέ, και ήμουν μια χαρά. Ένα μπουκάλι κρασί? Ναι, εγώ κρασάς είμαι, έχω εργοστάσιο κρασιού. Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι φτωχός άνθρωπος που πήγαινε το εμβόλιο και αυτός που δεν έχει τι να χάνει. Εγώ είμαι μια χαρά. Κοιτάξτε, έχω μαγαζιά, έχω ξενοδοχεία, έχω τα πάντα. Βέβαια, είστε ένας άνθρωπος και με πλούσια έτσι συναισθήματα και χαμογελαστός. Αυτό φαίνεται. Εγώ αγαπώ τη ζωή όπως αγαπούν οι Έλληνες τη ζωή. Σύμφωνα με... Δεν μπορώ να ζω με τη μάσκα για να μην βγαίνω έξω. Ναι. Αυτό τι είναι?
Αυτό που λένε εκεί οι εμπνευστές αυτής της πρωτοβουλίας εκεί και οι ερευνητές του ρωσικού εμβολίου είναι ότι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το ρωσικό εμβολίο ενάντια στον κορονοϊό. Ναι, έτσι ναι, λένε, ναι, κύριε Ασλανίδη. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, εγώ γεννήθηκα εδώ και μεγάλωσα εδώ στη Ρωσία. Είμαι, έβαλα δύο πανεπιστήμια. Είμαι τιτλωμένος προπονητής της Ρωσίας στο τζούντο. Κοιτάξτε, εγώ από το μικρό παιδί έκανα πολλά εμβόλια και δεν έπαθα τίποτα. Κύριε Σλανίδη, εντάξει, εσείς δεν ανησυχήσατε. Συγγενείς σας από Ελλάδα δεν σας πήραν τηλέφωνο όταν το έμαθα να σας πούνε είσαι καλά, πώς νιώθεις, δεν έπρεπε να το κάνεις. Κοιτάξτε, το τηλέφωνο το δικό μου κόκκινο είναι τόσο που με παίρνουν τηλέφωνο κάθε λεπτό. Και τι τους λέτε? Ρωτάνε όλοι οι φίλοι τι έκανες, πώς έκανες, πού μπορούμε εμείς να κάνουμε. Και πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι που με παίρνουν, θέλουν να κάνουν εμβόλιο. Μάλιστα. Κύριε Σλανίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω από την Κρήτη. Και εσείς να προσέχετε και να είστε καλά, πρώτα υγεία. Να είστε καλά, πρώτα υγεία, βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Ασλανίδης, λοιπόν, ο πρώτος Έλληνας ο οποίος δοκίμασε το ρωσικό εμβόλιο, είναι στη φάση των δοκιμών. Και τη δεύτερη φάση του εμβολίου, το επαναληπτικό, θα το κάνει μετά από 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, όπως μας είπε.